Είμαστε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ακρασίου, κύριο Γιώργιο Βερβέρη, και πρόκειται να μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις που ετοιμάζει ο Σύλλογος το επόμενο διάστημα. Κύριε Βερβέρη, ποιες είναι οι εκδηλώσεις αυτές, τι να περιμένουμε τώρα για τις απόκριες, έπειτα το Πάσχα και το καλοκαίρι? Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσετε για άλλη μια φορά για να πούμε για τις εκδηλώσεις του χωριού μας. Αλλά πριν ξεκινήσουμε για αυτά, πέρσι το καλοκαίρι βγάλαμε ένα πολύ ωραίο τεύχος. Ξέρετε, 27 χρόνια βγαίνει το Ακράσι. Εδώ βλέπετε στη Δρόατα, είναι ένα μέρος ουρνούς λέγεται. Όπως βλέπετε είναι, καλά, πέρα από την καθαρότητα που υπάρχει κτλ. Ερημικό μέρος, είναι για φυσιολάτρες κλπ. Μέχρι έχουμε και υποβρύχιες σπηλιές εκεί πέρα. Είναι για καταδύτες και θέλει προσοχή βέβαια. Αυτό είναι το καλοκαιρινό τεύχος. Και τώρα το χειμώνα βάλαμε το παραδοσιακό γάμο στο Ακράσι. Όπως ξέρετε έγινε πραγματικός γάμος. Ήταν ένα ζευγάρι τρίτης γενιάς ακρασιώτες. Ο παππούς πριν πεθάνει είπε, κορίτσι μου, εγγονούλα μου, άμα θες γυρί να είμαστε, είπε τότε ο άνθρωπος, να κάνεις το γάμο σου στο χωριό. Πέθανε ο παππούς και όμως η εγγονή το θεώρησε σωστό να τηρήσει αυτή που είπε τη συμβουλή του παππού της. Και πραγματικά έγινε ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό γάμο με μουσικές, με καλεσμένο ήταν όλο το χωριό, 300-350 άτομα ήταν. Ήταν ένα πολύ όμορφο αυτό. Τώρα τελευταία εκδηλώσεις που κάναμε εμείς το χειμώνα, όπως ξέρετε, είναι για μένα από τις πιο ωραίες εκδηλώσεις. Είναι που πήγαμε και είπαμε τα κάλαντα στους 40 κατοίκους που έχουν μείνει το χειμώνα στο χωριό. Το καλοκαίρι πιάνει 300 και. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση, είπαμε τα κάλαντα, μας περίμεναν πώς και πώς με τα κεράσματα. Ήταν πολύ όμορφα. Κόψαμε και τη βασιλόπιτα τα φώτα. Και τώρα ξεκινάμε τις εκδηλώσεις μας, τις αποκριάτικες. Και ξέχασα να σας πω ότι όταν κόψαμε τη βασιλόπιτα, μας είπαμε να κάνουμε και με τα τρία χωριά που θα κάνουμε, θα σας πω παρακάτω ένα χορό αποκριάτικο. Λέει, στο χωριό θα κάνουμε. Λέμε ποτέ όχι στον κόσμο. Και το Σάββατο λοιπόν 9 Μαρτίου στο Ακράσι, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γιάννης Κοντέλης, θα κάνουμε τα αποκριάτικά μας, θα πούμε το Ερυπάλε, θα έρθει και ο Κασελάκης, θα έχουμε και τον Κασελάκη εκεί πέρα. Επίτιμο προσκεκλημένο. Επίτιμο προσκεκλημένο. Θα πούμε τα όμορφά μας τα περιπεκτικά τραγούδια που έχουμε στο χωριό. Θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Η επόμενη εκδήλωση είναι τα τρία χωριά μας το άλλο Σάββατο, 16 του μηνός, στην Παναγιούδα, στον Ευκάλυπτο. Θα βρεθούμε τρία χωριά, Ακράσι, Νεοχώρη, Παλαιοχώρη, ένας χορός που το κάνουμε κάθε χρόνο, έχει γίνει πια έθιμο, στην Παναγιούδα, στον Ευκάλυπτο. Έχει πλούσια φαγητά και τα λοιπά, μουσική πάρα πολύ όμορφη. Να έρθετε, θα πούμε και το Ερυπάλι και εκεί. Εκεί δεν ξέρω αν θα έρθει ο Κασελάκης, θα δούμε. Θα δούμε αν έχει καιρό ο άνθρωπος. Να μην προκαλέσετε να ταράξει το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Ό,τι έπαθε πια ο καημένος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω σύλλογος. Αυτές είναι οι δύο εκδηλώσεις οι αποκριάτικες. Σκεφτόμαστε 25 Μαρτίου να βρεθούμε στο Ακράσι, να κάνουμε ένα τραπέζι, μια κοινοεθνική εορτή όπως ξέρετε. Στην πλατεία του χωριού, εύχομαι να είναι καλός ο καιρός. Να φάμε και τηγανίτες, να φάμε και το εθνικό φαγητό, ποιο είναι, ξέρετε? Μπακαλιάρος. Του μπακαλιάρος, έτσι, ψάρι μπακαλιάρος. Θα περάσω μια άλλη ωραία μέρα, 25 Μαρτίου, εθνική επέτειος. Ξέρετε, φέτος η Πρωτομαγιά πέφτει Μεγάλη Τετάρτη. Εμείς είπαμε τώρα, επειδή τα παλιά χρόνια, μετά το Πάσχα την Κυριακή, Λαμπροδευτέρα, πάντα πηγαίναμε και βγαίναμε έξω στους Αγίους Αποστόλους και κάναμε την κούνια, ψήναμε κτλ. Και είπαμε φέτος στο χωριό μας, στην πλατεία του χωριού, να κάνουμε την γιορτή της κούνιας μετά το Πάσχα δηλαδή την Λαμπροδευτέρα. Όπως ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να φέρει και τα δικά του, θα έχουμε ψιταριές, μουσική θα έχουμε φαντάζομαι, μέσα στην πλατεία του χωριού, όπως κάθε χρόνο θα γίνει μια πολύ ωραία γιορτή. Οι ξένοι το λένε φεστιβάλ, εμείς το λέμε γιορτή. Γιορτή της Κούνιας.
τα κάψαλα που θα κάνουμε 22-23 Ιουνίου, γυροί να είμαστε πάντα, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Τώρα θα δούμε βέβαια, ανάλογα και τον καιρό, θα δούμε ανάλογα. Αυτές είναι εκδηλώσεις μας της Άνοιξης. Όσο και το καλοκαίρι, θα δούμε. Τώρα είναι νωρίς. Α, ξέχασα να σας πω ότι υπάρχει και πολιτιστικός σύλλογος Αθηνών, ξανά επανήλθε στις δραστηριότητες του, έφεξε νέο διοικητικό συμβούλιο και μαζί με το πολιτιστικό σύλλογο Αθηνών, ο Πλάτανος, θα κάνουμε τις όποιες εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Όποιες είναι, θα δούμε τώρα. Λέμε μέχρι και συναυλία να κάνουμε. Λέμε να βάλουμε στη Μην οι παλιοί μουσικάντες στο Ακρασίου που ήταν αρκετοί. Λέμε να κάνουμε μια τέτοια συναυλία. Θα δούμε τώρα ποιο θα. Αφιέρωμαστε σε εκείνους. Αφιέρωμαστε σε αυτούς. Κύριε Βερβέρη, πόσα χρόνια είστε πρόεδρος σε αυτό το πολιτιστικό σύλλογο? Εγώ από το 82 είναι ο σύλλογος. Εγώ είμαι πρόεδρος εδώ και 14 χρόνια. Κουράστηκα, η αλήθεια είναι, ειδικά το παιδικό βγαίνει 27 χρόνια. Περιμένω την νεολαία να δούμε ποιος θα να αναλάβει και αυτός. Εγώ όχι, δεν θα φύγω, θα είμαι από πίσω. Αλλά να είναι κανένας καινούριος πρόεδρος, προεδρίνα, δεν μας πειράζει. Τι είναι εκείνο που σας κάνει τόσα χρόνια να συνεχίζετε να παλεύετε για το πολιτικό? Κοιτάξτε να δείτε, είναι το γεγονός ότι το συμβούλιο μας, που τα τέσσερις γυναίκες, εγώ και τέσσερις γυναίκες ξεκινήσαμε, που όταν ήμουν πρώτη φορά εκλέκα πρόεδρος, που κάναμε κάπου κάθε χρόνο κάνουμε 14-15 εκδηλώσεις. Φέτος μπορεί να μην είναι 14-15, να είναι πιο λίγες, αλλά όπως ξέρετε 15 χρόνια κουράζεσαι λιγάκι. Όχι ότι θα αποσυρθώ, αλλά τουλάχιστον να με αποπίσω στην οπισθοφυλακή. Θα δούμε. Τώρα, όσο μπορώ και είμαι γερός, θα είμαι πρόεδρος. Αν βρεθεί κάποιος άλλος, ευχαρίστως. Και εγώ θα είμαι στο συμβούλιο από πίσω, θα βοηθάω να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί, όπως ξέρετε, το καλοκαίρι μαζεύουμε πολλούς ξένους. Ξένους, όχι ξένους, ξένους. Ακρασιώτες, λάθος το είπα, οι οποίοι έρχονται από άλλα μέρη, από την Αυστραλία. Από την Αφρική, ομογενείς, πολύ καλά, όχι ξένοι, δεν είναι ξένοι, ίσια. Οι πιο αγαπημένοι για μένα είναι οι ομογενείς, οι ακρασιώτες, πάρα πολύ. Πόσο σημαντικό είναι να τηρούνται τα ήθη και τα έθιμα σε χωριά που χρόνο με τον χρόνο φθήνουν πληθυσμιακά? Τα έθιμα, όπως ξέρετε, είναι ο βασικός κορμός, η βασική επιδίωξη του συλλόγου μας. Χωρίς τα έθιμα μας, πιστεύω, είναι η ζωή μας. Οι παλιοί μας τα δίδαξαν, εμείς τα επαναφέραμε, τα ξαναζούμε. Πιστεύω ότι περνάει πολύ καλά ο κόσμος και όχι μόνο οι ακρασιώτες. Έρχονται και πολλοί, να μην σας πω ότι τα 2/3 είναι ξένοι. Εγώ πιστεύω ότι έρχονται για αυτά τα έθιμα. Έρχονται. Θέλω ο κόσμος να τα ζει αυτά τα έθιμα. Γιατί έχουμε φύγει εντελώς από αυτή τη ζωή, η οποία πιστεύω ήταν πιο αγνή, είναι πιο αγνή. Έχει βέβαια και τα τετριμένα τα παλιά, αλλά η ουσία των έθιμων είναι αυτή. Να ζήσουμε ό,τι ζούσαν οι παλιοί, οι προγονείς μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Ζούμε πάλι από την αρχή την καλή εποχή. Την καλή εποχή. Αυτό πιστεύω εγώ. Είναι παράδοση. Παράδοση πρέπει να την αφήσουμε. Η πολιτεία στηρίζει αυτή την παράδοση? Η πολιτεία προσπαθεί. Ας πούμε το περιοδικό του το εδώ πέρα το έχει επιδοτήσει το Υπουργείο Αιγαίου εδώ πέρα. Να είναι καλά ο γραμματέας, ο οποίος μόνος του, χωρίς να μας πει τίποτα, είχε έρθει. Ναι, Κουτουλάκης, ο κύριος Μανώλης. Και τον ευχαριστούμε, το επιδότησε, χωρίς να το πούμε τίποτα. Πήγαμε και στο Περιφερειάρχη και στο Δήμαρχο, οι οποίοι βοηθάνε όσο μπορούν. Δεν μπορώ να πω εγώ δεν είμαι αχάριστος και τους ευχαριστούμε. Κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, εντάξει. Άλλοτε πιο πολλά, άλλοτε πιο λίγα, ό,τι μπορούν. Εμείς το μόνο βασικό που θέλουμε είναι βασικά, τώρα και από το Δήμαρχο πιο πολύ, να τελειώσει ο δρόμος της Δρότας. Έχει τελειώσει ο μισός περίπου. Τώρα με τα χρήματα αυτά. Θα τελειώσουν σχεδόν τα 2/3. Να μείνει το κομμάτι επάνω κάτω Δρότα, που είναι ευθεία πια, εντάξει, και να γίνει και πιο ύστερα. Να τελειώσει δηλαδή, το κομμάτι το δύσκολο. Τώρα να δεις το μισό και ανεβαίνει στη Δρότα και λες πού είσαι, στον παράδεισο. Φυσικά θα πάρουμε και όλα τα μέτρα, τα κατάλληλα, για να μην γίνει άσχημο το περιβάλλον. Ξέρετε, όταν έρχεται τουρισμός, πρέπει να πάρουμε και έχουμε μια πρόεδρο, η Πέμη. Η Καρπέλη, η οποία φροντίζει πάρα πολύ για το χωριό μας και για τη Δρότα. Έβαλε στήλους της ΔΕΗΣ τώρα, έβαλε κάγκελα, συνέχεια κάθε λίγο και λιγάκι κάνει πράγματα και θαύματα. Να είναι καλά και την ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τα λάτε και στο χωριό μας, καλεσμένοι άμα θέλετε και τα ξαναλέμε.